Η βράβευση στα περιβαλλοντικά βραβεία δεν είναι το μοναδικό περιβαλλοντικό τρόπαιο στην τροπεοθήκη των επιτευγμάτων του Όμιλου Φώτου Φωτιάδη. Η διεύθυνση της εταιρείας έχει επενδύσει σε αρκετές πράσινες τεχνολογίες που της επιτρέπουν να ξεχωρίζει για την ανεπτυγμένη περιβαλλοντική της συνείδηση. Η περιβαλλοντική διαχείριση που εφαρμόζει ο Όμιλος στοχεύει στην βιώσιμη ανάπτυξη, όπου προσπαθούμε να πετύχουμε μια ισορροπία μεταξύ κοινωνίας, οικονομίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όλη μας η περιβαλλοντική διαχείριση στηρίζεται στο γεγονός ότι διενεργούνται μελέτες όπου προσπαθούμε να εντοπίσουμε, να αξιολογήσουμε αλλά και να διαχειριστούμε τυχόν περιβαλλοντικές επιδράσεις έτσι ώστε να βελτιώσουμε την περιβαλλοντική μας επίδοση. Μέρος της προσέγγισης μας είναι τα 4 R, τα αγγλικά, όπου έχουμε εντάξει και έναν τέταρτο R. Άρα έχουμε Reduce, Reuse, Replace, που είναι το καινοτόμο για μας, και μετά το Recycle. Άρα γίνονται προσπάθειες να μειώσουμε πρώτα την κατανάλωση σε οτιδήποτε κάνουμε, μετά επαναχρησιμοποίηση, και όπου δούμε ότι χρειάζεται βελτίωση, αντικατάσταση, το αντικαθιστούμε με πιο περιβαλλοντικό, πιο φιλικό προς το περιβάλλον και μετά προχωρούμε σε ανακύκλωση. Αξιοσημείωτον είναι το εδώ στο Brewhouse που βρισκόμαστε, είναι το σύστημα βρασμού, όπου μέρος της παραγωγής διαδικασίας είναι ο πρώτος βρασμός. Πριν την αντικατάσταση του Stromboli Energy Recovery System, οι υδρατμοί φεύγαν στην ατμόσφαιρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι υδρατμοί περιέχουν ενέργεια. Άρα έχουμε εγκαταστήσει ένα καινοτόμο σύστημα για το οποίο έχουμε και βραβευτεί, όπου συλλέγουμε αυτούς τους υδρατμούς και τους χρησιμοποιούμε για να θερμαίνουμε την επόμενη παρτίδα. Άρα τι κάνουμε πρακτικά, έχουμε δημιουργήσει μια θερμική μπαταρία, όπου η μια παρτίδα θερμαίνει την άλλη. Χάρη σε αυτήν την καινοτομία έχουμε καταφέρει να εξοικονομήσουμε γύρω στο 60% της θερμικής ενέργειας που χρειάζεται για το βρασμό. Πέραν του βρασμού, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ζυθοποιία, είναι το σύστημα ψύξης, όπου αφού φύγει από το brew house, όπου κατά τη ζύμωση, αποθήκευση αλλά και φιάλωση, η μπύρα πρέπει να διατηρείται πολύ κρύα. Άρα, σε έρευνες που έχουμε κάνει, έχουμε εντοπίσει ότι επενδύοντας σε καινούργια τεχνολογία, μπορούμε να πετύχουμε σημαντικές εξοικονομήσεις. Έχουμε προχωρήσει σε αυτή την επένδυση και με περηφάνεια λέμε ότι χάρη στο καινούριο σύστημα που έχουμε εγκαταστήσει, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε 30% μείωση στην ενέργεια που χρειάζεται για την ψύξη του εργοστασίου. Αυτά είναι κάποια μεγάλα, τα οποία μπορούμε να δούμε και άλλα παραδείγματα, όπως ανανέωση στόλου, που σημαίνει λιγότερες εκπομπές, λιγότερα σπασίματα, καλύτερη διακίνηση. Αλλά βλέπουμε και κάποια πιο μικρά, όπως πλάνων αντικατάστασης όλων των λαμπτήρων με LED, αντικατάσταση των κλιματιστικών μας με πιο αποδοτικά από άποψης ενέργειας και πολλά άλλα παραδείγματα καθημερινότητας, τα οποία για μένα το σημαντικό πέραν των επενδύσεων είναι και όλη η ανατροφοδότηση που παίρνουμε από το ίδιο μας το προσωπικό για ιδέες βελτίωσης, το οποίο πιστεύω είναι ένας από τους λόγους που καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε την πράσινη κουλτούρα στον Όμιλο μας και να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε μπροστά. Από την ίδρυση η εταιρεία δουλεύει με ευρωπαϊκά πρότυπα και περιβαλλοντικά πρότυπα. Για να καταλάβετε, είμαστε από τις πρώτες εταιρείες που έχουν εφαρμόσει το βιολογικό σταθμό από το 1991, όπου το νερό που χρησιμοποιεί, εκτός που το νερό που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή της μπύρας, υπάρχει νερό το οποίο χρησιμοποιείται για άλλες διεργασίες, όπως πλύσιμο, ξέπλυμα, αποστήρωση. Αυτό το νερό μαζεύεται και επεξεργάζεται από το βιολογικό μας σταθμό και η επεξεργασία είναι σε τέτοιο βαθμό όπου μπορεί να χρησιμοποιεί για άδρευση χωραφιών, για καλλιέργεια φυτών που θα πάει για ζωοτροφή. Το οποίο δένει και με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ό,τι παίρνουμε από τη γη, το δίνουμε πίσω.
γύρω στο 75% των συσκευασιών που τοποθετούμε στην αγορά είναι επιστρεφόμενες. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται πίσω στο εργοστάσιο και αφού ξεπληθούν, αποστηρωθούν, ελεγχθούν με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και επιβεβαιωθούν από τον ποιοτικό έλεγχο, ξαναχρησιμοποιούνται και ξαναπηγαίνουν πίσω στην αγορά. Όπου με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε σημαντικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Όσον αφορά το θέμα του κρυθαριού, είναι αξιοσημείωτο να πούμε ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή της μπύρας είναι φυσικές άγνες πρώτες ύλες, οι οποίες είναι το νερό, ο λυκίσκος και η βίνη. Η βίνη προέρχεται από το κρυθάρι. Το σημαντικό στη βίνη είναι το εκχύλισμα του εσωτερικού. Η φλούδα που μένει, τα στέμφυλα δηλαδή, τα οποία ανέρχονται γύρω στο 3,5 εκατομμύρια κιλά το χρόνο, τα μαζεύουμε και τα δίνουμε στους κτηνοτρόφους τα οποία τα χρησιμοποιούν σε ζωοτροφή. Με την ίδια φιλοσοφία είναι και η μαγιά που χρησιμοποιούμε. Η μαγιά είναι απαραίτητη στην παραγωγή της μπύρας γιατί παράγει το ενόπνευμα. Άρα, αφού τη χρησιμοποιήσουμε για συγκεκριμένο αριθμό γενεών, στη συνέχεια τη μαζεύουμε και αυτήν πάλι και πάλι την δίνουμε για ζωοτροφή. Έρχομαι δύο φορές την εβδομάδα. Παραλαμβάνω το κρυθάρι που είναι ένα υλικό το οποίο σαν υποπροϊόν είναι πρώτης τάξης για τις αγελάδες. Το υποπροϊόν αυτό είναι... Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει υποπροϊόν, στη φύση είναι απόβλητο. Είναι ανεξαίρετο προϊόν και έτσι το προτιμούμε. Είναι και κοντά μας εδώ, είναι και η τιμή του είναι συγκαταβατική, έτσι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε τακτική βάση. Σίγουρα η προστασία περιβάλλοντος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Και για εμάς σαν αγελαδοτρόφοι, φυσικά είναι και για όλον τον κόσμο, δεν είναι μόνο για όσους αγελαδοτρόφους. Με στόχο να δώσουμε στις επόμενες γενιές όσο το δυνατόν πιο καθαρό περιβάλλον. Το φωτοβολταϊκό πάρκο μπήκε σε λειτουργία πρόσφατα και καλύψει περίπου το 7% των ενεργειακών μας αναγκών. Αυτό είναι δένει και με την πολιτική μας για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αντιλαμβάνεστε, πέραν της ότι χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον ήλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, μειώνουμε και σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα, δηλαδή δεν απελευθερώνουμε διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Πιστοί σε αυτήν την πολιτική έχουμε και εσωτερικές επενδύσεις, όπου κατά την παραγωγή της μπύρας, πέραν του ινοπνεύματος που παράγει η μαγιά, παράγει και διοξείδιο του άνθρακα. Αυτόν δεν το αφήνουμε να φύγει στην ατμόσφαιρα, καθώς το διοξείδιο του άνθρακα θεωρείται από τα αέρια του θερμοκηπίου. Αντιθέτως, εμείς το συλλέγουμε, το επεξεργαζόμαστε και το επαναχρησιμοποιούμε, αφού προέρχεται από φυσική διεργασία την αρκολική ζύμωση της μαγιάς. Μιλούμε για γύρω στους 670 τόνους ή 670.000 κιλά το χρόνο διοξειδίων του άνθρακα, το οποίο συλλέγουμε και επαναχρησιμοποιούμε. Στην εταιρεία μας εφαρμόζουμε το θεσμό καινοτόμων εισηγήσεων, όπου το κάθε άτομο έχει την ευκαιρία να προτείνει εισήγηση προς τη διεύθυνση και αφού εγκριθεί, επιβραβεύεται. Μέρος του θεσμού είναι και η βράβευση της πιο πράσινης ιδέας, της περιβαλλοντικής ιδέας, όπου κάποια παραδείγματα είναι η αξιοποίηση κάποιων υλικών, όπως χαρτόνια που βγαίνουν κατά την παραγωγή των καν στο εφιαλωτήριο, τα χαρτόνια που είναι τα διαχωριστικά μεταξύ των καινών. Μετά από εισήγηση προσωπικού, αυτά τα χαρτόνια τα δίνουμε σε συνεργάτες μας, οι οποίοι τα κόβουν και τα επαναχρησιμοποιούμε εμείς σαν δίσκους για το τελικό προϊόν και άλλα παραδείγματα όπως για εξοικονόμηση ενέργειας ή χρήση παλετσών όπου στο παρελθόν δεν χρησιμοποιούνταν ενώ τώρα αξιοποιούνται και έχουν μπει μέσα στο σύστημα. Η περιβαλλοντική ευθύνη συναντά την κοινωνική αφού στον χώρο του ομίλου δημιουργήθηκε το Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και ένα μικρό υπαίθριο θεματικό πάρκο δεινοσαύρων όπου φιλοξενούνται μαθητές αλλά και κοινό.